Από εδώ είμαστε έτοιμοι. Οπότε από εδώ είναι και, παίρνει και την ηλιακή ενέργεια, τη μετατρέπει σε μηχανική για τη συμπίεση και το σύστημα τηλεματικής, όπως σας εξηγήθηκε, για την πλήρωση του κάδου. Ωραία. Σε δύο σημεία στο κέντρο των Σερών τοποθετήθηκαν οι έξυπνοι κάδοι με την χρήση τηλεματικής. Τους κάδους αυτούς παρουσίασε ο Δήμαρχος Σερών και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας. Η χρήση τους είναι απλή, καθώς υπάρχει πεντάλ που ανοίγει τον κάδο και μπορεί ο πολίτης εύκολα να πετάξει τα σκουπίδια. Το επόμενο διάστημα, εφόσον η πιλωτική λειτουργία δεν παρουσιάσει προβλήματα, θα τοποθετηθούν κάδοι και σε άλλα σημεία του Δήμου Σερών. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα πιλωτικό σύστημα πλήρωσης κάδων εδώ, στην πλατεία Ελευθερίας και στην πλατεία Κρονίου. Είναι ένα σύστημα το οποίο με τηλεματική μπορούμε να παρακολουθούμε από το κέντρο τηλεματικής στην καθαριότητα, να παρακολουθούμε τόσο την πλήρωση αυτών των κάδων, όσο και, και ένα σύστημα συμπίεσης, αυτόματο σύστημα συμπίεσης, το οποίο υπάρχει στον κάδο αυτό. Δηλαδή τα απορρίμματα τα οποία πέφτουν στους κάδους μπορούν να συμπιέζονται αυτόματα, οπότε μεγαλώνει έτσι και η χωρητικότητά του, και φυσικά παρακολουθούμε το ποσοστό της πλήρωσης, ούτως ώστε να στέλνετε μήνυμα για να επεξεργάζεται η διεύθυνση της καθαριότητας και οι άνθρωποι της καθαριότητας πότε θα έρθουν και θα το αλλάζουν. Είναι μια πιλωτική τοποθέτηση, είναι και στο πλαίσιο της πρότασης που έχουμε υποβάλει για τα Smart Cities, τα οποία ένα κομμάτι τους περιλαμβάνει τους έξυπνους κάδους, τόσο τους κάδους που ρίχνουμε τα απορρίμματα, όσο και τους κάδους για τα οποία υπάρχει και η αποκομιδή. Και εκεί υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους έξυπνους γενικότερα κάδους και για τα έξυπνα καλαθάκια, να το πω έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ χρηστικό το συγκεκριμένο αυτό σύστημα και για τους ανθρώπους της καθαριότητας αλλά και για τους πολίτες. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς δίνει και το στίγμα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά μας. Οι νέες τεχνολογίες μας διευκολύνουν, κάνουν την πόλη μας πιο λειτουργική, κάνουν την πόλη μας πιο καθαρή. Έχουμε τοποθετήσει 2 κάδους πιλωτικά περίπου για 2 μήνες. Είναι κάδοι οι οποίοι θα υπάρχει μια εξοικονόμηση όσον αφορά και στο χώρο και στην ενέργεια. Οι οποίοι αυτοί κάδοι έχουν το σύστημα συμπίεσης μέσα, έχουν αυτόματη ειδοποίηση, είναι καινούργιες τεχνολογίες και από εκεί και πέρα ένας τέτοιος κάδος είναι περίπου στα 10 με 12 καλαθάκια τα οποία υπάρχουν τώρα σε κάποιες πλατείες. Αυτούς τους 2 μήνες συνεργασία με την εταιρεία που έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας θα έχουμε τον έλεγχο να δούμε την πληρότητα που θα μας δίνει ο κάδος, τα δεδομένα που θα μας δίνει και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε σε κάποια περαιτέρω σύμβαση, θα μπορέσουμε σε κάποια αγορά με τα συστήματα αυτά. Είναι κάποια έξυπνα συστήματα, είναι κάποια καινούργιες τεχνολογίες συστήματα και από την αρχή ο στόχος μας ήταν να εξυγχρονίσουμε όσο το δυνατό γίνεται την υπηρεσία καθαριότητας. Δηλαδή εμείς μετά αγοράζουμε το σύστημα, αυτό που έχει μέσα, το μηχανισμό που το κάνει πιο έξυπνο. Αγοράζουμε όλο τον κάδο ακριβώς έτσι όπως τον βλέπετε, το οποίο υπάρχει ένας κάδος των 240 λίτρων μέσα με συμπίεση που φτάνει γύρω στα 1000 λίτρα η χωρητικότητά του. Τώρα δωρεάν, αυτά έχουν τοποθετηθεί δωρεάν, είναι πιλωτικά περίπου στους 2 μήνες. Θα κρατήσουμε τα δεδομένα που θα έχουμε από το σύστημα που θα ειδοποιείται η διεύθυνση καθαριότητας και από εκεί και πέρα θα δούμε και θα κρίνουμε αν θα πρέπει να προχωρήσουμε συνέχεια σε κάποια αγορά αυτών των κάδων. Με την εφαρμογή του, το τεστάρισμά του θα εγκατασταθούν από εκεί και πέρα συνέχεια, ακολουθώντας τις διαδικασίες τις νόμιμες, θα εγκατασταθούν και οι κάδοι παντού. Και επαναλαμβάνω, κάδι για να ρίχνουμε τα απορρίμματα και κάδι για την αποκομιδή. Πόσους τέτοιους θα βάλουμε αρχικά, μόνο αυτό? Αυτή τη στιγμή δύο εδώ και υπάρχει ακόμη ένας εγκατεστημένος στην πλατεία Κρονίου. Θα δούμε, θα τεστάρουμε το σύστημα, θα δούμε ποια ενδεχόμενα προβλήματα ή πώς λειτουργεί και από εκεί και πέρα και στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που πετυχάνουμε τα 2.300.000 του κ. Πυριακάκη που θα έχουμε περιλάβει και αυτή την πρόταση, θα χρηματοδοτηθούμε για να έχουμε όχι μόνο αυτούς τους κάδους που θα τους έχουμε παντού στην πόλη αλλά και τους κάδους αποκομιδής. Δήμους που γίνονται εγκατάσταση. Πράγματι είναι από τους πρώτους δήμους που κάνουν εγκατάσταση τέτοιου είδους συστήματος κάδων. Φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται πρώτη φορά, αλλά είμαστε από μέσα στους 15 νομίζω δήμους, τους πρώτους δήμους που εγκαθίστανται αυτά τα συστήματα.